Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για το συμπόσιο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι μαζί σας απόψε, έστω και εξ αποστάσεως. Απόψε θα μιλήσουμε για κάποια θετικά στοιχεία που πηγάζουν μέσα από την επικούρια φιλοσοφία ως προς τα μαθηματικά. Να μοιραστώ λίγο την οθόνη μου μαζί σας. Ωραία. Λοιπόν, όπως ξέρουμε, η επικούρια στάση ως προς τα μαθηματικά ήταν κάπως αρνητική. Ίσως να είναι και ακόμη μέχρι σήμερα. Τα μαθηματικά δεν θεωρήθηκαν τότε σχετικά με την επικούρια φιλοσοφία, ούτε ήταν και προτεραιότητα στη διδασκαλία στον κήπο. Η αρνητική αυτή στάση φαίνεται και μέσα από την επικούρια κριτική ως προς τη γεωμετρία που έκανε βασικά ο Ζήνων, και η κριτική αυτή βασίζεται σε δύο πυλώνες, το μαθηματικό ατομισμό και την επαγωγική λογική. Μαθηματικός ατομισμός, διχάζονται οι γνώμες μεταξύ των ειδικών αν όντως είχε προταθεί ή αναπτυχθεί από τους επικούρους. Επίσης, η επικούρια κριτική είχε εξεταστεί προσωπικά από εμένα σε ένα άρθρο το 2017, το οποίο είχε γίνει βιβλίο μετά το 2020 και είχε εκδοθεί στην Αθήνα, και τα συμπεράσματα που προκύπτουν βάσει αυτής της παλιάς δουλειάς μου, η οποία είναι και η βάση της σημερινής δουλειάς μου, τα δύο συμπεράσματα ήταν ότι από μαθηματική άποψη η επικούρια κριτική ήταν έγκυρη, από φιλοσοφική άποψη όχι τόσο. Το πρόβλημα με την επικούρια στάση όσον αφορά τα μαθηματικά είναι ότι φιλοσοφικά μιλώντας έρχεται σε αντίθεση με την μαθηματική, ας πούμε, λογική. Όμως το πρόβλημα είναι ότι τα μαθηματικά είναι σημαντικά για την κοινωνία, είναι σημαντικά και απαραίτητα για την επιστήμη και είναι κάτι που μπορεί να μας πάρει πέραν των αισθήσεων μας. Παράδειγμα τηλεσκόπιο, ακτινογραφίες κλπ. Και είναι κάτι που σχετίζεται πάρα πολύ με το Ευζήν. Η αρνητική στάση των επικουρίων τότε ίσως να είναι και κάπως δικαιολογημένη, αν κοιτάξει κανείς όσα γνωρίζαμε τότε για τα μαθηματικά. Διαρωτάται κανείς όμως σήμερα αν οι μοντέρνοι και σύγχρονοι επικούροι δικαιολογούνται να έχουν μια αρνητική στάση όσον αφορά τα μαθηματικά, ιδίως μετά από κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα που θα δείξω απόψε. Τώρα, για τα σημαντικά στοιχεία που έχω να προσθέσω, αυτά βασικά είναι τρία. Η επικούρια στάση, η οποία πηγάζει και μέσω της κριτικής του Ζήνωνα, έχει σχέση και με τη λογική. Δηλαδή, ένα θετικό που έχουν να προσφέρουν οι επικούροι στη λογική είναι συγκεκριμένα στις μη κλασικές λογικές, ιδίως στην ασαφή λογική. Αυτό το θέμα όμως θα το αφήσω για μια άλλη ομιλία στο μέλλον. Θα επεκταθώ λίγο περισσότερο στο β και γ σήμερα, που είναι η συνεισφορά της επαγωγικής λογικής στη μαθηματική πρακτική και η συνεισφορά του ατομισμού ως ιδέα στα μαθηματικά, στη θεωρία δηλαδή. Να δώσω ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβουμε πού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η επαγωγική λογική δεν είναι η στάνταρ, ας πούμε, ή η καταλληλότερη λογική στη μαθηματική απόδειξη. Δείτε εδώ ένα παράδειγμα. Πάρτε την ακολουθία 1-2 και μετά προσθέστε μία μονάδα μετά το 2, προσθέστε δύο μονάδες μετά το 2, τρεις μονάδες και ούτω καθεξής. Αυτή η ακολουθία είναι πολύ ενδιαφέρουσα ακολουθία, διότι αποτελείται από σύνθετους αριθμούς μέχρι ένα μεγάλο βάθος της τάξης του 10 στην 136. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, σύνθετος είναι ένας αριθμός ο οποίος σπάζει σε μικρότερους αριθμούς. Παραδείγματος χάρη το 6 είναι 2 επί 3, το 10 2 επί 5. Το 7 δεν είναι σύνθετος, είναι πρώτος, διότι δεν σπάσει.
Οπότε αυτή ακολουθία αποτελείται από σύνθετους μέχρι ένα μεγάλο βάθος και μετά ξαφνικά ο αριθμός 1, 2 με 136 μονάδες μετά το 2 ξαφνικά γίνεται πρώτος. Οπότε, εάν κάποιος ακολουθήσει την επαγωγική λογική που βασικά εξετάζει παραδείγματα που επιμαρτυρούν κάποιο γεγονός και το θεωρούν μετά αληθές, οφείλει να δεχθεί ότι αυτή η πρόταση με πράσινο που γράφω εδώ, ότι η ακολουθία 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1 κλπ. Αποτελείται από σύνθετους, ότι αυτή η πρόταση είναι αληθής. Διότι στο βάθος της τάξης 10 στην 136 δεν πρόκειται να βρει ποτέ έναν αντιπαράδειγμα, κάτι δηλαδή που να αντιμαρτυρεί στον κανόνα αυτό. Οπότε ένας επικούριος οφείλει να πει ότι αυτή η πρόταση είναι αληθής. Το πρόβλημα είναι όμως ότι αυτή η πρόταση δεν είναι αληθής, διότι όπως ξέρουμε μαθηματικά αποδεικνύεται ότι υπάρχει αντιπαράδειγμα, και δεν υπάρχει αντιπαράδειγμα δεν είναι θεώρημα. Θα μπορούσε τώρα κάποιος επικούριος να πει αυτοί οι αριθμοί που μας λες είναι αφηρημένες οντότητες, δεν αφορούν τις αισθήσεις κλπ. Οπότε απορρίπτουμε το όλο θέμα απριόρι. Όμως, μπορεί κάποιος να οπτικοποιήσει αυτή την ακολουθία και όπως βλέπετε στο σχήμα δεξιά, να αναπαραστήσει όλους τους αριθμούς με κάποιο τρόπο που να διακρίνονται, ας πούμε, οι πρώτοι. Αυτός εδώ είναι πρώτος, είναι το 7, το 11, το 13 κλπ. Είναι δηλαδή κύκλοι τελειών. Κύκλοι τελειών, πρώτος, πρώτος κλπ. Μπορούν να διαχωρίσουν τους πρώτους από τους σύνθετους. Οπότε μπορεί να δει κάποιος και να εξετάσει μέσω των αισθήσεων αν κάποιος αριθμός είναι πρώτος ή όχι. Και όχι μόνο μπορεί να δει, μπορεί να ακούσει κιόλας τους πρώτους αριθμούς ή να ακούσει οποιαδήποτε άλλη ακολουθία. Υπάρχουν μέσα σήμερα μέσω υπολογιστών που μπορούμε να δούμε αλλά και να ακούσουμε μια ακολουθία αριθμών. Όμως το πρόβλημα παραμένει διότι ακόμη και να δεις ή και να ακούσεις δεν πρόκειται ποτέ στο μήκος ας πούμε της ανθρώπινης σου ζωής ή στο χρονικό μήκος της ζωής όλων των ανθρώπων από την εποχή που ξεκίνησε η ανθρωπότητα στη Γη δεν μπορείς να φτάσεις στο 10 στην 136 και να το ελέγξεις. Όπως ξέρουμε, οι επιστήμονες μας λένε σήμερα ότι όλα τα άτομα στο παρατηρήσιμο σύμπαν είναι της τάξης του 10 στην 80. Αυτός ο αριθμός 10 στην 136 είναι πολύ μεγαλύτερος. Οπότε, να απορρίψουμε δηλαδή εντελώς την επαγωγική λογική ως ακατάλληλη για τα μαθηματικά. Όχι βέβαια, και αυτό είναι το πρώτο σημείο που θα ήθελα να παρουσιάσω ως θετικό που πηγάζει από την επικούρια φιλοσοφία στα μαθηματικά. Είναι δηλαδή η χρησιμότητα της επαγωγικής λογικής. Το έχουν αναδείξει και άλλοι αυτό, όπως ο Peirce, μεγάλοι φιλόσοφοι και άτομα που έχουν ασχοληθεί με τη λογική, ο οποίος ο Peirce λέει ότι η παραγωγή λογική δεν είναι η όλη ιστορία στα μαθηματικά. Η παραγωγική λογική, η επαγωγική λογική και η απαγωγική λογική έχουν κάποιο ρόλο να παίξουν και να συνεισφέρουν στη μαθηματική πρακτική. Μετά ο Πόλια και ο Λάκατος παρόμοια πράγματα έχουν γράψει, διότι λένε ότι η επαγωγική λογική χρειάζεται, είναι λέει όλα τα στάδια πριν την απόδειξη, είναι τα σημαντικά στάδια στα οποία καταλαβαίνεις το πρόβλημα, κάνεις κάποια πειράγματα, εξετάζεις κάποιες περιπτώσεις, γενικεύεις, βρίσκεις αντιπαραδείγματα, κάνεις υπολογισμούς κλπ. Δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία πριν την απόδειξη είναι δουλειά της επαγωγικής λογικής και είναι εξίσου σημαντική στα μαθηματικά όσο και η απόδειξη. Φυσικά ο Πόλια δίνει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα αυτό του αθροίσματος των πρώτων νικήβων,
που εν τέλει αποδεικνύονται ότι αποτελούν τετράγωνο αριθμό, για να μας δείξει ακριβώς όλα αυτά τα στάδια που έχω προαναφέρει. Σας δίνω εδώ αυτούσια αυτά που λέει και γράφει. Καταρχήν, πάνω αριστερά λέει ότι η επαγωγή είναι σημαντική στις επιστήμες αλλά και στα μαθηματικά. Μετά κάτω, κάτω αριστερά λέει βρίσκει πρώτα αυτό το ενδιαφέρον παράδειγμα, που όπως βλέπετε το αριστερό μέλος είναι ολοκύβη και το δεξιό είναι τετράγωνο, και μετά ρωτά τι θα έκανε ένας επιστήμονας σε αυτή την περίπτωση. Θα εξέταζε φυσικά και άλλες περιπτώσεις. Βλέπουμε εδώ τη διαδικασία της επιμαρτύρησης, δηλαδή θα εξετάσει και άλλες περιπτώσεις να δούμε εάν ενισχύεται αυτός ο κανόνας. Και το κάνει εδώ πάνω δεξιά. Μετά λέει το εξής σημαντικό, αφού έχει γράψει κάτω γενικά την εικασία που θέλει να αποδείξει μετά από αρκετά παραδείγματα που έχει εξετάσει. Λέει το σημαντικό εδώ πάνω δεξιά, ότι τα μαθηματικά όταν παρουσιάζονται με αυστηρότητα, δηλαδή στο τέλος, προς το τέλος, είναι μια συστηματική παραγωγική επιστήμη. Τα μαθηματικά όμως όταν γίνονται πριν φτάσουμε στο τέλος, πριν την απόδειξη δηλαδή, αυτά τα μαθηματικά που κάνουμε πριν την απόδειξη, αποτελούν μια πειραματική επαγωγική επιστήμη. Και το άλλο το σημαντικό είναι ότι ακόμη, γι' αυτό σας έβαλα αυτούσια τα κείμενά του για να τα διαβάσετε, να δείτε ότι ακόμη και η γλώσσα και η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί είναι βασικά επικούρια. Εδώ αναφέρεται σε πειραματικά δεδομένα, αναλογία, παρατηρήσιμα γεγονότα που μας θυμίζουν επικούριες έννοιες όπως η επιμαρτύρηση, την κατά αναλογία τρόπο, τα πρόδειλα, τα άδειλα κλπ. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να θίξω, στο οποίο η επικούρια φιλοσοφία έχει κάτι να πει, είναι το θέμα του ατομισμού στα μαθηματικά. Δίνω δύο παραδείγματα, ένα από τη θεωρία αριθμών, στα οποία φυσικά οι πρώτοι αριθμοί παίζουν το ρόλο των ατόμων, ας πούμε, που έχουμε στην ύλη. Αυτό φαίνεται από το θεμελιώδης θεώρημα της αριθμητικής, που λέει ότι κάθε αριθμός σπάζει σε πρώτους. Και αυτοί οι πρώτοι δεν είναι μόνο σημαντικοί από μαθηματικής άποψης, αλλά έχουν τρομερές εφαρμογές σήμερα στη ζωή. Έχουν να κάνουν με το cyber security, την ασφάλεια δηλαδή που γίνονται οι συναλλαγές μας μέσα στο διαδίκτυο, τα μηνύματα που στέλνουμε κλπ. Το δεύτερο παράδειγμα είναι από τη γραμμική άλγεβρα. Σας δίνω εδώ ένα παράδειγμα του τρισδιάστατου χώρου, που είναι απόρρια του θεωρήματος βάσης, που λέει ότι κάθε διανυσματικός χώρος έχει βάση. Εδώ ο τρισδιάστατος χώρος έχει μια βάση. Είναι αυτά τα κόκκινα διανυσματάκια που βλέπετε, το I1, I2, I3. Και τι σημαίνουν αυτά? Σημαίνει ότι κάθε διάνυσμα του χώρου U είναι ένας συνδυασμός αυτών των τριών. Άρα κάθε διάνυσμα βασικά σπάζει σε αυτά τα τρία. Αυτό έχει και τρομερή επιστημολογική σημασία, διότι αν θέλουμε να αποδείξουμε κάτι στη γραμμική άλγεβρα, αν πούμε για κάθε διάνυσμα ισχύει αυτό και αυτό, δεν το κάνουμε έτσι. Το αποδεικνύουμε μόνο για αυτά τα τρία της βάσης, οπότε συνεπώς θα είναι και αληθές για όλα τα διανύσματα του χώρου. Και φυσικά η γραμμική άλγεβρα έχει τρομερές εφαρμογές και αυτή στη ζωή. Τα συμπεράσματα μου για να κλείνω είναι ότι σίγουρα οι επικούροι είχαν κάποιες αμφιλεγόμενες θέσεις όσον αφορά τα μαθηματικά. Υπάρχουν όμως κάποια θετικά στοιχεία που μπορεί να αντλήσει κανείς μέσα από την κριτική τους και μέσα ακόμη και από την αρνητική τους στάση και μέσα από τη λογική τους, ας πούμε. Και το πρώτο είναι ότι παρόλο ότι η επαγωγική λογική
δεν είναι αρκετή για να κάνει κανεί πλήρη μαθηματικά. Εν τούτης είναι απαραίτητη στη μαθηματική πρακτική, ιδίω στα στάδια πριν την απόδειξη. Το άλλο είναι ότι ο ατομισμό, παρόλο ότι δεν είχε ας πούμε, προωθηθεί από του επικούρου, ούτε έχουμε ατομιστικά μαθηματικά κείμενα, ας πούμε, εκτός και αν μάθουμε κάποτε τι λέει ακριβώς το κείμενο του επικούριου για τη γωνία του ατόμου ή κάποια κείμενα του φιλόδημου. Αυτά που έχουμε μπροστά μας δεν ενισχύουν την άποψη ότι είχαν προωθήσει τα ατομικά μαθηματικά. Εν τούτης, ο ατομισμός ως ιδέα χρειάζεται στην επιστήμη, είναι στην επιστήμη, αλλά είναι και στα μαθηματικά και σας έδωσα δύο παραδείγματα. Και το τρίτο σημείο και κλείνω είναι ότι αρκετοί επικούροι δυστυχώς επέμεναν σε κάποια παλιούς τρόπους σκέψης που μια γραμμή που είχε δώσει ο Επίκουρος, ας πούμε, η οποία υποβάθμιζε τα μαθηματικά. Αυτό όμως μάλλον ήταν λάθος. Ευτυχώς υπήρχαν και κάποιοι που δεν ακολούθησαν την πεπατημένη, όπως ο Ζήνων και ο Φιλόδημος, ας πούμε, στη λογική μετά, και είχαν κάνει κάποια δουλειά, έστω και κριτική δουλειά στα μαθηματικά, και δεν ακολούθησαν την πεπατημένη, διότι η πεπατημένη θα έκρυβε ακόμη και τα θετικά στοιχεία που προκύπτουν από την επικούρια λογική όσον αφορά τα μαθηματικά. Σήμερα αυτά τα θετικά στοιχεία τα ξέρουμε, οπότε μάλλον είναι καιρός να εξελιχθεί και λίγο η επικούρια φιλοσοφία, όπως και κάθε φιλοσοφία επιδέχεται κάποια μορφή εξέλιξη, και να συνδέσουμε την επικούρια φιλοσοφία και με τα μαθηματικά, αφού υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία να προταθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.